φτιάξει ένα μικρό παράδεισο. Ένα σπιτάκι γεμάτο ρούχα. Έτσι. Ο παράδεισός μας. Και των αγοριών σήμερα. Και των αγοριών και των κοριτσιών. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Έρχεται το τριήμερο, Αλεξάνδρα μου. Χρειαζόμαστε τη συμβουλή σου. Πώς να φτιάξουμε μια βαλίτσα η οποία να έχει βασικά κομμάτια τα οποία θα μας δώσουν στυλ. Που να έχει τα απαραίτητα, ναι. Ούτε και κάθε μέρα, πώς να είμαστε στυλάτοι χωρίς να φοράμε υπερπαραγωγές. Με τα καθημερινά, με τα τζιν, έτσι όπως και εσύ σήμερα. Τέλεια. Να πούμε ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι πρώτον να σκεφτούμε τι μας βολεύει να φοράμε. Ειδικά όταν είμαστε σε διακοπές, σε χαλάρωμα, θα πάρουμε μαζί μας μόνο ό,τι μας βολεύει, νιώθουμε άνετα, δεν δοκιμάζουμε κάτι που δεν το έχουμε ξαναφορέσει. Mm-hmm. Πάμε με τα σίγουρα για να αισθανόμαστε και ήσυχες και να μην ψάχνουμε τελευταία στιγμή. Τέλεια. Οπότε, αν ξεκινήσουμε πρώτα από ένα σακ βαγιάζ που έχουμε πούντο μας, εδώ το σακ βαγιάζ μας, έτσι το οποίο πρέπει έχουμε πει πάντα να είναι ελαφρύ, mm-hmm. να μην είναι κάτι βαρύ. Mm-hmm. Που μπορεί να συνδυάσει το μέγεθος να βάλουμε και των δύο, και του φίλου μας και το δικό μας μέσα, ό,τι χρειαζόμαστε, να μην κουβαλάμε πολλά πράγματα. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από ένα ωραίο παντελόνι. Έτσι, ένα τζιν παντελόνι, αυτό που μας πάει, αν θα είναι στενή η γραμμή του, αν θα είναι η πιο φαρδιά γραμμή που αρχίζει και είναι της μόδας, το λίγο πιο 70's. Mm-hmm. Okay. Και να το συνδυάσουμε από πάνω με ένα πουκάμισο καρό που είναι πάρα πολύ τάση, mm-hmm. ή να το συνδυάσουμε με τζιν που είναι η άλλη τάση της μόδας, δηλαδή να συνδυάζουμε τζιν με τζιν. Όταν είναι τζιν με τζιν, πρέπει να είναι ίδιο τζιν. Όχι. Μπορεί να είναι διαφορετικό και είναι πολύ, και πολύ ενδιαφέρον να είναι διαφορετικό. Αν είναι ίδιο, θα πρέπει για να είναι πολύ ιδιαίτερο να είναι μια ψηλόμεση γραμμή που είναι της μόδας και να μπει το πουκάμισο μέσα από το τζιν. Μάλιστα. Κάνει πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Να σκεφτούμε. Ναι. Τα πουκάμισα είναι τώρα στη μόδα να τα φοράμε κλειστά ή να φοράμε με φανελάκι από μέσα και ανοιχτά. Εξαρτάται. Μπορεί να το φορέσεις κλειστό με μια πολύ ωραία γραβάτα. Που είναι πολύ της μόδας. Μπορεί να το φορέσεις με ένα πάρα πολύ ωραίο κόσμημα. Δηλαδή, φοράς ένα κλειστό πουκάμισο, φοράς το τζιν δηλαδή, βάζεις ένα πολύ ωραίο κόσμημα και αμέσως, αυτό που μπορείς να το πεις πάρα πολύ sportive, γίνεται πάρα πολύ trendy και μοντέρνο και chic. Και chic και έχει άποψη. Μπορείς να το φορέσεις με ένα τακούνι από κάτω, ένα μπουτίνι. Που πας, Κατερίνα. Άκουσε τα κούνη και φεύγει. Έλα, δεν νομίζω. Πουκάμισο, έλα εδώ, έλα εδώ. Πουκάμισο, βεβαίως. Είσαι μέσα στο δεν θέμα. Δεν πειράζει, μωρέ, έχει εμένα. Μέσα στο θέμα. Σε αυτό, ας πούμε, που είναι ένα χαλαρό, έτσι, σεξι, ναι. Φιλικό look. Ναι. Που είναι το πουκάμισο με το τζιν. Μάλιστα. Τι θα έκανες για να το κάνεις λίγο πιο στυλάτο. Όχι, πιο στυλάτο είναι στυλάτη. Μπορείς να βάλεις ένα χρώμα για να το φωτίσεις λίγο. Αξεσουάρ. Αξεσουάρ. Δεν σε αρέσει το αξεσουάρ, όχι. Δεν τα ξέρω. Δεν θες αξεσουάρ. Τι σ' αρέσει, πες μου, τι σ' αρέσει, έρχεται εδώ. Τα χέρια δέστε του, γιατί πάντα φεύγει με κάτι. Τι εννοείς, ότι... Εννοώ κάτι γίνεται. Σ' αρέσει. Εγώ το... Κοίταξε, εσύ μπορεί να μην φοράς αξεσουάρ, οκ. Ωραία. Μπορείς κάποιος όμως να φοράει. Μπορείς να φορέσεις ένα σκουλαρίκι. Ένα σκουλαρίκι το οποίο σου δίνει στυλ. Δηλαδή μπορείς όπως είσαι απλά να βάλεις αυτό. Αμέσως πάβεις να είσαι απλός καθημερινός. Μπορείς να πας να πιεις ένα ποτό, να βγεις λίγο διαφορετικά. Και αυτή τα είναι δύο ιστορία. Τα φοράς. Όχι ή... και τα δύο. Όχι. Ή το ένα ή το άλλο. Ακριβώς. Επίσης να πούμε το εξής, ότι το ίδιο εφέ που φοράς με ένα κολιέ και μπορεί κάποιος να μην φοράει όπως είναι η Κατερίνα, μπορείς να το κάνεις με ένα μαντίλι. Έχω βάλει εδώ στην κούκλα μας αυτό το μαντίλι. Αυτό είναι το ωραίο. Ορίστε. Είναι τέλειο μαντήλι. Και αμέσως... Μα αυτό το στυλ είναι πολύ βασικό στυλ, παιδιά. Δηλαδή, τζιν πουκάμισο είναι κάτι που έχουμε όλοι. Εννοείται. Πώς το κάνεις να ξεχωρίσεις. Θα το βάλεις να έχεις χρώμα, εδώ, και από πάνω. Είναι πάρα πολύ της μόδας να φοράμε δύο πουκάμισα. Δηλαδή, το ένα πάνω από το άλλο. Αυτό είναι τάση. Ναι. Είναι κάντο μου λίγο αυτό. Ορίστε. Γράφει αυτό το σίγμα. Έγινε. Έλα, βρε. Θέλω να το βάλω. Συγγνώμη, για να μην ταλαιπωριέσαι. Περίμενε, να το κάνω πιο απλό. Αυτό το σίγμα. Ορίστε. Συγγνώμη. Σου έχω κι άλλη η λύση. Τώρα. Περίμενε, γιατί αυτό που είπες ήταν μαχαιριά. Μα είχε σίγμα πάνω. Είχε, ναι, εντάξει. Λοιπόν, έλα. Βάλε αυτό λοιπόν που είναι χωρίς σίγμα. Ορίστε. Μπες. Αυτό μάλιστα. Ορίστε. Αυτό είναι το σωστό το γράμμα. Έτσι. Ήρθε στο σωστό το μαγαζί. Είναι το μη. Σημαίνει μάλιστα. Συγγνώμη. Λοιπόν, για πες λίγο αυτό. Πουκάμισο με πουκάμισο. Πουκάμισο με πουκάμισο. Δείτε τι έκανε τώρα. Να ανοίξω εδώ για να το καταλάβουμε. Sorry. Τα ίντερνετ δεν είναι στο κεφάλι. Πού δεν έχω. Λοιπόν, αυτό είναι το εφέ με τους δύο γιακάδες. Δεν το λες κακό. Περίμενε. Κοίτα.
Κάνεις αυτό. Εγώ σου έχω ξαναπεί ότι πρέπει να τονίζεις τη μέση σου. Συγγνώμη. Δεν κούμπωσε. Κούμπωσε. Έχει δίκιο. Συγγνώμη και έχει και αέρα. Δεν κατάλαβα. Έχει και αέρα, παιδιά. Ορίστε. Σηκώνει και μεζονέτα. Σηκώνει, ναι. Λοιπόν, είναι ωραίο το εφέ με τους δύο γιακάδες γιατί δίνει στυλ. Και όπως και να έχει, κάνει κάτι διαφορετικό, έχει άποψη. Έχει την κολλητέ να το τονίζουμε, το μου ξαναπεί. Ναι, ναι. Και βάζεις ένα ωραίο φουλάρι για χρώμα, αφού δεν σ' αρέσει το αξεσουάρ. Δεν θα καταπιεστούμε σε αυτή την περίπτωση. Έτσι όπως το βλέπω και αυτό, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή θέλω να πω. Το νιώθω. Είσαι οκ. Okay. Ωραία. Από έρχεται, πάνω. Έρχεται. Από πάνω μπορεί να βάλει. Ειδικά το τζιν με το κόκκινο. Όχι, δείτε τι ωραίο συνδυασμό είναι. Δεν, είναι πολύ ωραίο. Είναι απλό, δεν είναι κάτι. Απλά να σκεφτούμε να συνδυάσουμε κάποια πράγματα μοντέλο, διαφορετικά. Σωστά. Επίσης, αντίστοιχα, θα βάλεις από πάνω ένα λεπτό τζάκετ. Οκ. Και λίγο πρέπει να το βάλω. Εσύ φορά το βάλω. Το συνδυασμό δεν θα το βάλω, δεν θα σε στεναχωρήσω. Όχι. Ένα λεπτό τζάκετ που μπορεί να είναι διπλό. Αυτά είναι οι εκπλήσεις. Πάνω από όλα αυτά. Πάνω από όλα αυτά. Ναι, γιατί έχει κρύο. Όντως, ναι. Αυτό θα είσαι μέσα κάπου. Αν βγεις, πρέπει να είσαι λίγο πιο πάνω. Τι παπούτσι θα τις έβαζες. Κοίταξε, αυτό που φοράει μου αρέσει, αλλά θα τις έβαζα. Κάτι που να τη βολεύει. Μπορεί να είναι ένα biker boot το οποίο δίνει στη. Πες, πόσο εσύ είναι αυτό το biker boot. Αυτό και ξέρω ότι είναι και δικό της το biker boot. Μίλες ψέματα, γιατί κοίτα, είσαι αστέρια είσαι. Συγγνώμη. 37-38. Έγινε, λοιπόν, δεν μπαίνω. Μπορείς να βάλεις ένα αθλητικό που αυτό είναι δικό σου, νομίζω. Αυτά είναι έτσι. Ναι, εντάξει, τα οποία έχουν πάρα πολύ άποψη. Μπορείς να το βάλεις με μια φόρμα. Ρε Αλεξάνδρα, όμως, πού τα βρίσκεις αυτά με τα καρπιά, ρε Αλεξάνδρα. Εσύ που τα βρίσκεις. Μα είναι η κλασική μάρκα. Αλλά έχουν βγάλει καινούργια σχέδια προφανώς. Κοίταξε να δεις, φοράς μια φόρμα. Φοράς μια φόρμα. Φόρμα, Φοράς ένα φανελάκι όπως η κούκλα. Ένα δερμάτινο γυλαίκο. Ρε παιδιά, τι έκανε η γυναίκα τώρα, δείτε. Έχει βάλει την απλή τη φόρμα, τύπου γυμναστική. Ακριβώς. Και έχει βάλει το φανελάκι, το λευκό και το δερμάτινο. Και κατευθείαν έχει στείλει. Φοράς αυτό το sneaker από κάτω που έχει άποψη. Εντάξει, και φοράς, έχεις μια τσάντα μεγάλη, μπορείς να έχεις τα πράγματά σου μέσα. Μπορείς να έχεις ένα κολάν. Και με αυτό το look να πας το βράδυ να βγεις έξω, με αυτό να είσαι το πρωί άνετος, να έχεις ένα παπούτσι όπως καλή ώρα είπαμε ότι μπορείς να έχεις μαζί σου, μια biker boot ή ένα παπούτσι που είναι τακούνι και ορίστε. Τακούνι με τη φόρμα. Και με τη φόρμα, εντάξει, εάν το υποστηρίζεις, αλλά μπορείς πολύ άνετα, εάν δεν είναι κάτι που είναι μέσα στην ιδιοσυγκρασία κάποιας κοπέλας, να το βάλει με ένα κολάν και να βγει το βράδυ. Δηλαδή, επί της ουσίας ένα παπούτσι αλλάζεις και ένα κολάν. Ρε εσύ, Αλεξάνδρα, να σου πω χρώμα. Ναι. Φοράμε χρώμα. Ορίστε. Άλλη εναλλακτική. Άλλη εναλλακτική, γιατί φοράμε χρώμα αυτή την εποχή. Φοράμε πάρα πολύ χρώμα. Πρώτον, διότι η άνοιξη είναι γεμάτη χρώμα. Έτσι. Δεύτερον, όταν ο χειμώνας είναι στο να φεύγει, θέλουμε λίγο να το. Θέλουμε λίγο να χαρούμε. Και έτσι πρέπει με λίγα χρώματα να βοηθηθούμε. Συγγνώμη, η κοπέλα νομίζω ότι είμαι κρεμάστρα στο σπίτι μου. Μηνύω. Εγώ δεν είπα να βάλεις το καπέλο, έτσι άλλος το είπε. Εδώ, η τρελή. Συγγνώμη, γιατί στο χέρι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, παιδιά, και εγώ το βάζω, δεν με νοιάζει. Για σένα σου πάει. Εσύ είσαι ένα κράνος μηχανής. Πάρε ένα κράνος, ρε παιδί μου. Πάρε ένα κράνος. Και θα φερθώ ανάλογα. Ορίστε, πάρε ένα κράνος. Πολύ σκλάτο αυτό. Πάρε και μία τσάντα, αυτή η τσάντα είναι χάρτινη και σηκώνει 50 κιλά. Τι λες τώρα. Ναι. Ναι, είναι για να κουβαλάς βαριά πράγματα. Και. Αντεγιά! Ξέρεις την ταινία με τη Βλαχοπούλου, έτσι. Ναι. Κανονικά. Ωραία. Θα ανέβω και εγώ τη ριτσόνα. Να σου πω, πάρε και ένα γυαλί. Α, για βάλε και το γυαλί. Και έλεγα τι λέει. Σε παρακαλώ. Σε. Ορίστε, πιο. Αυτό, για να είσαι και πιο 70's. Λοιπόν, μπορεί να περάσει το μοντέλο Κατερίνα. Μου ζητάει κάποιος λίγο τη Βέσπα. Γεια σου. Χριστό, επειδή έχουμε τώρα αντρικά, θέλετε λίγο να έρθετε. Το μοντέλο Χρήστος και Παύλος. Το μοντέλο Παύλος. Το μανικέν Παύλος. Παρακαλώ το μοντέλο Παύλος. Για φτιάξε αυτά τα δύο αγόρια. Όχι, Αλεξάνδρα θα το κάνει. Συγγνώμη, είναι απλώς, εγώ έχω μια πρόταση. Είναι πολύ κοντά σε αυτό που αυτό είναι το παντελόνι που φοβούσα. Αυτό είναι. Ιδέες. Αυτό μου άρεσε εμένα που λέγα πλάκα. Δεν είναι ροζ ροδί. Είναι ροζ ροδί. Είναι λίγο προς το κεραμιδί. Σαν πιο μήλο. Είναι ανοιχτό για κεραμιδί. Παιδιά, είναι κεραμιδί ροδί, να το κάνουμε κεραμιδό ροδί. Το κάθετε είναι πώς το φοράς και το συνδυάζεις. Και πώς το υποστηρίζεις. Μπράβο, συμφωνώ. Μπράβο, Μάνο. Εσύ, όχι, μην φύγεις τώρα. Όπως είσαι, δεν το φοράς. Φοράς μαύρα από πάνω. Για πάτησε. Συγγνώμη. Τι νούμερο είναι. Να δοκίμασέ το. Για κάτω λίγο. Καλά, είμαι έτοιμο. Συγγνώμη, πού το δοκιμαστήριο, συγγνώμη. Εδώ, εδώ είναι. Έλα, σοβαρευτείτε. Θα αφήσετε την Αλεξάνδρα να το κάνει. Για φτιάξε μου και τα δύο αγόρια. Αμέσως, πώς θα τα φτιάξεις. Κοίτα, δηλαδή πάει στα ρόζ, καταλάβεις. Όχι εδώ, εγώ είμαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος να φτιαχτείς ή είσαι έτοιμος να δοκιμαστεί. Μπράβο. Λοιπόν, θα μου πείτε το εξαμπάρτε από ένα κομμάτι ο καθένας που σας αρέσει και τα υπόλοιπα θα σας τα φτιάξω εγώ.
Έτσι όπως είναι ο Παύλος, ας πούμε, που είναι μια κλασική περίπτωση. Περίμενε, κοίτα και το τζινάκι. Δεν είναι κλασική περίπτωση, λοιπόν. Λοιπόν, μπορείς να βάλεις μια. Έλα, παιδιά. Συγγνώμη, εντάξει, είχαμε λίγα μια πέση. Πέσουμε, πάμε. Με αυτά τα παπούτσια και εγώ να θα με ζήσω. Φοράς μια ζώνη που να έχει λίγο διαφορετική. Δεν το κατάλαβα, θε δίσουση. Να σου βάλω το πουκάμισο λίγο πέρα. Ξέρεις τι λάθος κάνει, βρε Αλεξάνδρα μου, ο Παύλος, που το κάνουν πολλοί άντρες. Καταρχήν φοράει το πουκάμισο απ' έξω. Γιατί? Δεν είσαι χοντρός. Είναι... Ξέρεις γιατί? Άντε, καλύτερα που τώρα... το φοράει απ' έξω, γιατί κανονικά φοράει το παντελόνι εδώ πάνω, παιδιά. Κοίτα, το παντελόνι που φοράει τώρα πάντως είναι. Αλήθεια σας λέω. Είναι σωστό αυτό που φοράει τώρα. Συγγνώμη. Ορίστε. Φοράει το παντελόνι, δεν χρειάζεται. Συγγνώμη, μην το λέω. Βλέπουμε να βλέπουμε. Έχετε δίκιο, με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο, μ' αρέσει. Ωραία, αυτό που μου αρέσει εμένα. Χαίρομαι. Δυνατό και από είναι πάνω αυτό. Μπορούμε να βάλουμε ή μία ζακέτα. Κοίτα, πλάκα, πλάκα, θα δεθεί ωραία. Κοίτα, δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα εδώ πέρα. Κοίτα, να τον φτιάξει ωραία. Όχι, φίλε. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, αυτό. Κοίτα. Πάρα πολύ ωραίο. Γεια σου, ρε. Έβγε, Αλεξάνδρα. Ο Φώτης βλέπει, δεν είμαι φοβερός. Είναι και στα χρώματα. Φανταστικό. Αυτή είναι ωραία, αλλά αυτή είναι λίγο σηκωμένη να είναι, νομίζω. Πώς δεν είναι να είναι πίσω, γιατί λίγο συντηρητική, έτσι. Το μανκέρ. Μπράβο. Είσαι κουκλάκι. Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία. Σας άρεσε? Αλεξάνδρα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι για τη Σύση, δεν είναι. Θέλετε να το βάλεις εσύ. Να είναι λίγο πιο για τα βουνάκια, έχεις μια. Βλέπω. Όχι, ρε παιδί μου, μια δωράκι, κανένα δώρο. Ναι, ναι. Και με αυτό θα πάει στο μαγαζί το βράδυ του Φώτη, στο Σιμών. Καλό τίτσα. Τέλειος. Μπράβο. Μπράβο. Έτσι, με άποψη, ορίστε. Διαφημιστικά μηνύματα, παρακαλώ. Ευχαριστούμε την Αλεξάνδρα πολύ. Ναι, ναι, ευχαριστούμε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ευχαριστούμε την Αλεξάνδρα Κατσαρίδη, κύριε Ζωγίου. Μην καλλιεργήσαμε και πολύ. Σε λίγο.